Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ στο Χαλάνδρι, όπου ζουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, νέοι και νέες, γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, το κάλεσμά μας, κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, βρίσκεται σταθερά στην ημερήσια διάταξη. Δεν είναι λίγες οι μάχες που έχουμε να δώσουμε. Αν σκεφτεί κανείς ότι η επίθεση ενάντια στο λαό μας, στα δικαιώματά του, είναι συνεχής και ολομέτωπη. Βέβαια, ανάλογη πρέπει να είναι και η δική μας απάντηση. Συνεχής και ολομέτωπη, όχι μόνο για να βάλουμε ένα φρένο, αλλά και για να ανοίξουμε επιτέλους το δρόμο για ριζικές αλλαγές, για μια καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας. Γιατί η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση ή πιο σωστά η αντεπίθεση. Προφανώς οι εκλογές αποτελούν μια τέτοια μάχη. Μια μάχη που τη δίνουμε με αισιοδοξία και την πεποίθηση ότι μπορεί να γίνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Ένα βήμα αποφασιστικής ενίσχυσης του ΚΚΕ. Γιατί όλοι και όλες πλέον έχουν ακόμα περισσότερους λόγους να στηρίξουν, να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. Όχι γιατί πιστεύουμε ότι οι εκλογές μπορεί να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα. Όμως μπορούν να βοηθήσουν με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, τουλάχιστον να αλλάξει το κλίμα, να αναθαρίσει ο λαός μας, να πει «Να, κάτι γίνεται, κάτι μπορεί να αρχίσει να αλλάζει». Γιατί αυτό το πιο δυνατό κουκουέ στις εκλογές, την επόμενη μέρα θα το βρουν δίπλα τους οι εργάτες στους χώρους δουλειάς για το μεροκάματο, για τα δικαιώματά τους. Θα το βρουν δίπλα τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι βιοπαλαιστές αγρότες στον αγώνα για την επιβίωσή τους. Θα το βρουν δίπλα τους οι μαθητές και οι φοιτητές στον αγώνα για τις σπουδές και το μέλλον τους. Όμως αυτό το πιο δυνατό ΚΚΕ θα το βρει μπροστά της και η επόμενη κυβέρνηση με όποια σύνθεση από τα υπόλοιπα κόμματα. Τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αδύναμα, για να μην μπορεί η όποια κυβέρνηση να περνάει με ευκολία, χωρίς αντίσταση, αντιλαϊκά μέτρα, να σφίγγει κι άλλο τη θηλιά στο λαιμό του λαού, να υπονομεύει τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας. Τώρα, προεκλογικά, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ παίζουν μεταξύ τους παιχνιδάκια, μιλώντας για κυβέρνηση των νικητών ή κυβέρνηση των ιτημένων, όμως ο στόχος τους είναι ένας, να εκβιάσουν το λαό ξανά με ψεύτικα διλήμματα. Παλιά τους τέχνη κόσκινο, θα μου πείτε. Όλοι τους όμως, το βράδυ των εκλογών, πρέπει να νιώθουν ιτημένοι αυτοί από τον ελληνικό λαό. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, ξέρουμε πια δεν υπάρχουν και πάρα πολλές αυταπάτες. Όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνουν αυτό που τους λέμε, πως μια επόμενη κυβέρνηση, όποιο χρώμα κι αν έχει, θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Γιατί αν κοιτάξουμε προς τα πίσω, έτσι ήταν όλες. Από πού να το πιάσει κανείς? Από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή της Νέας Δημοκρατίας, από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου του Πασόκ και του Παπαδήμου μετά, με ευρύτερη συνεργασία.
από την κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Αντιλαϊκές ήταν όλες, η μια χειρότερη απ' την άλλη, γιατί ολοένα και χειρότερο γίνεται αυτό το σάπιο, το διεφθαρμένο σύστημα της εκμετάλλευσης, ο καπιταλισμός και κατά συνέπεια και οι κυβερνήσεις του. Κυβερνήσεις βέβαια που ο λαός μας έδιωξε κακήν κακός και καλά έκανε, όμως δεν απαλλάχθηκε από την πολιτική τους, γιατί δεν απαλλάχθηκε από αυτούς που έχουν πραγματικά την εξουσία. Έτσι λοιπόν ήταν όλες και έτσι θα συνεχίσουν να είναι, γιατί όλα τα κόμματα της αστικής διαχείρισης είναι δεσμευμένα ή πιο σωστά είναι δεμένα στο άρμα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Σε αυτό το δρόμο που ακολουθούν γίνεται όλο και μεγαλύτερη η δέσμευσή τους απέναντι στους λίγους, απέναντι στα μονοπόλια δηλαδή, στα συμφέροντά τους. Συμφέροντα τα οποία φυσικά δεν συμβιβάζονται σε καμιά περίπτωση με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων. Δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά γι' αυτό. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη και μιλάει από μόνη της. Υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, λένε, η Ελλάδα έτοιμη να κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αυτά δεν μας λένε όλοι τους. Όμως οι μόνοι που πραγματικά ωφελήθηκαν ήταν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και συνεχίζουν να επωφελούνται με νέα χρηματοδοτικά πακέτα, με νέες φοροαπαλλαγές, με νόμους πάνω στους νόμους για να εκμεταλλεύονται παραπέρα τους εργαζόμενους για να μην απειληθεί η κερδοφορία τους, η ανταγωνιστικότητά τους. Ποιο όμως είναι το όφελος για την εργατική τάξη, το λαό μας? Εκτός αν θεωρεί κανείς όφελος τις ρυθμίσεις για τις δόσεις που εξήγηλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάτι σαν το μαρτύριο της σταγόνας ένα πράγμα. Ρυθμίσεις και δόσεις που όμως δεν ακουμπούν τις αιτίες της απώλειας του εισοδήματος, της φορολιστίας, της υπερχρέωσης. Δεν ακουμπούν στο ελάχιστο τη διαχρονική πτώση των μισθών, τους αντιλαϊκούς φόρους που πολύ καλά, όπως ξέρουμε όλοι, κρατούν. Δεν ακουμπούν την ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες. Η ακρίβεια, για παράδειγμα, έχει τις ρίζες της στην επεκτατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μεγάλα χρηματοδοτικά πακέτα και τον φθηνό δανεισμό σε επιχειρηματικούς ομίλους που οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, στον πληθωρισμό, στις ανατιμήσεις, αλλά και στην πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας και στους φόρους που προώθησαν μαζί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της. Παρουσιάζουν τις νέες ρυθμίσεις για τις δόσεις ως προεκλογικές παροχές. Εκεί έχει φτάσει η κοροϊδία τους. Να ανακοινώνουν τρόπους για να πάρουν όσο γίνεται περισσότερα από αυτά που δεν θα έπαιρναν αλλιώς και θέλουν ο λαός να τους πει και ευχαριστώ από πάνω. Βέβαια, το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις περιβόητες 120 δόσεις του. Αυτός είναι ο καημός όλων τους. Πόσα και πώς θα εισπράξουν τα κοράκια και οι τράπεζες. Έτσι εξασφαλίζονται, βλέπετε, τα ματωμένα πλεονάσματα, τα περιβόητα μαξιλάρια ασφάλειας, ο περίφημος δημοσιονομικός χώρος, για να επιδοτούνται με χίλιους δυο τρόπους τα υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό η πραγματική μοναδική ανακούφιση αποτελούν οι προτάσεις, είναι οι προτάσεις του ΚΚΕ, τις οποίες επανειλημμένα έχουμε καταθέσει στη Βουλή και αρνούνται να τις υλοποιήσουν, να τις ψηφίσουν και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες προτάσεις είναι ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Είναι η διαγραφή των τόκων, των προστήμων και του 30% του υπολείπου για τα χρέη σε εφορία και τράπεζες. Είναι οι άτοκες δόσεις για το υπόλοιπο ποσό στο ύψος του 5% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. Είναι η κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, η κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στους λογαριασμούς της ενέργειας. Είναι η αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Άμεση επανένταξη των αυτοαπασχολουμένων ελεύθερων επαγγελματιών πρέπει να γίνει σε αυτό. Είναι η απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, άλλων περιουσιακών στοιχείων λαϊκών οικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, ανέργων. Επειδή λοιπόν η αγωνία όλων των άλλων είναι πόσα και πώς θα τα εισπράξουν οι τράπεζες και τα κοράκια, άρχισαν και τους εκβιασμούς με τους πληστηριασμούς. Τους το είπαμε μια και θα τους το ξαναλέμε συνέχεια. Μολόν λαβέ! Τώρα είναι η ώρα γενικού ξεσηκωμού για να σωθούν τα σπίτια του λαού. Τώρα είναι που κανένας, καμιά λαϊκή οικογένεια δεν πρέπει να μένει μόνος του να παλεύει με τα κοράκια. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Αυτό έχει γίνει πράξη και μια και δυο και πολλές φορές θα γίνεται πράξη καθημερινά. Τα σπίτια του λαού δεν τα σώζει καμιά κυβέρνηση. Ούτε αυτή της Νέας Δημοκρατίας που έχει το θράσος ο Μητσοτάκης να λέει «Πού τους είδατε, δεν γίνονται πληστηριασμοί», υπονοώντας ότι όλοι πληρώνουν ή μάλλον ότι θα υποχρεωθούν να πληρώσουν. Ούτε αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας που χωρίς ντροπή ξεστομίζει ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία, όπως είπε, δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Άλλωστε, τα είπε όλα η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds που δημοσιεύτηκε τώρα τελευταία και η οποία επιβεβαιώνει τον χαλκά που έχουν περάσει στα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά οι νόμοι που έφτιαξαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Έτρεξαν να δημοσιεύσουν την απόφαση γιατί προφανώς τα κοράκια βιάζονται, δεν κρατιούνται να προχωρήσουν τους πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών. Ασπίδα απέναντι σε αυτή την άγρια επίθεση δεν αποτελούν ούτε οι δήθεν διακανονισμοί και οι άθλιοι πτωχευτικοί νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ που αφού έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς, τώρα κόπτεται δήθεν για να μπει όριο στα κέρδη τους. Ασπίδα μπορεί να γίνει ο ίδιος ο λαός με τον αγώνα του, διεκδικώντας πραγματική προστασία της λαϊκής κατοικίας, ακύρωση των νόμων και των αποφάσεων που υπαγορεύονται από τις τράπεζες και τα κοράκια. Φίλες και φίλοι, εδώ στο Χαλάνδρι, σε ολόκληρο το βόρειο τομέα, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε ολόκληρη την Αττική, οι εργαζόμενοι βιώνουν ήδη τις συνέπειες αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά και του αστικού σχεδιασμού γενικότερα στην περιοχή. Σχεδιασμός ο οποίος βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από τη διαχρονική ανεπάρκεια των αναγκαίων υποδομών. Το αντίθετο της γιγαντώνει, γιατί μη μας πει κανείς ότι το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας που ψηφίστηκε το 2014 και ό,τι ακολούθησε από νομοθετικές παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια είχε ως προτεραιότητα τις ανάγκες του λαού της περιοχής. Σε καμιά περίπτωση.
Πρόκειται για σχεδιασμούς που αποσκοπούν στο κυνήγι της μεγαλύτερης κερδοφορίας, της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων που σε συνθήκες όξυνσης του διεθνούς ανταγωνισμού αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό και οι κυβερνήσεις εξασφαλίζουν φθηνότερη εργατική δύναμη απ' τη μια και διασφάλιση νέων επενδυτικών πεδίων για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια από την άλλη. Γι' αυτό άλλωστε δρομολογούν επενδύσεις όπως η εμβληματική με την κατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στο κτήμα Δηλαβέρη, που τώρα φημολογείται ότι με προεδρικό διάταγμα θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανέγερσης. Μια εξέλιξη που θα χειροτερέψει την καθημερινότητα των εργαζομένων στην περιοχή και σε όλους τους όμορους δήμους, καθώς θα επιφέρει αυξήσεις στην αγορά κατοικίας και στη φορολογία αντίστοιχα. Θα πιέσει ακόμα περισσότερο τα μικρομάγαζα των γύρω περιοχών που ήδη ασφικτιούν από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο την μετακίνηση και την στάθμευση στις γειτονιές, ενώ ο τζόγος πλέον θα βρίσκεται μέσα στην πόλη, τυλιγμένος μάλιστα με λαμπερό περιτύλιγμα. Βέβαια, έξω από αυτό το σχεδιασμό δεν θα μείνουν οι κοινόχρηστοι και ελεύθεροι χώροι, όπως το δάσος Συγκρού, το κτήμα Καρέλα, η ρεματιά Χαλανδρίου Πεντέλης, για την οποία από το 1996 παραμένει ανεφάρμοστο το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την προστασία της. Έξω από το σχεδιασμό δεν θα μείνουν ούτε συνολικά οι ορεινοί όγκοι του Πεντελικού Όρους και του Ημιτού και φυσικά οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που κομμάτι-κομμάτι ξεπουλούνται. Και όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν τη στιγμή που οι εργαζόμενοι ζουν στην καθημερινότητά τους τις συνέπειες από την έλλειψη βασικών υποδομών, όπως η αντισεισμική, η αντιπλημμυρική θωράκιση, οι τεράστιες ελλείψεις στη σχολική στέγη, αλλά και η διαρκώς υποβαθμισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που στέλνει τις οικογένειες στα λαϊκά, στα ιδιωτικά διαγνωστικά ιατρία, στα κέντρα που ξεφυτρώνουν όλα σαν μανιτάρια, πλάι βέβαια σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Πρόσφατες είναι οι εικόνες, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από εδώ, με την υπόγεια διάβαση της Σπύρου Λούι να πλημμυρίζει για πολλωστή φορά, δημιουργώντας μεγάλους κινδύνους. Αλλά και οι απαράδεκτες εικόνες από το πλημμυρασμένο προπονητήριο του ΟΑΚΑ που προπονούνται ο Μίλτος Τεντόγλου και άλλοι σπουδαίοι αθλητές του στίβου μας. Κανένα έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης δεν έχει γίνει εδώ σε αυτές τις γειτονιές που με κάθε νεροποντή μετατρέπεται σε λίμνη. Αυτά και άλλα πολλά μπορεί να πει κανείς και για το Χαλάνδρι για να αποδείξει πού είναι η ανάπτυξή τους. Μια ανάπτυξη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους, δηλαδή στα κέρδη των μεγάλων ομίλων. Γιατί είναι πολύ μακριά από τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Πέρα όμως από αυτές τις εικόνες που περιγράψαμε, υπάρχει και αυτή του καταβλισμού των Ρωμά. Μια εικόνα απαράδεκτη, συνέπεια της κυβερνητικής πολιτικής αποκλεισμού, γκαιτοποίησης και διακρίσεων σε βάρος των Ρωμά. Αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος που παραμένουν αναποτελεσματικές ή οποιασδήποτε ενέργειες μετεγκατάστασης αυτών των συνανθρώπων μας. Ένα ζήτημα το οποίο έχουμε αναδείξει πολλές φορές ως κόμμα. Δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη. Οι συνθήκες διαβίωσης των Ρωμά στην περιοχή είναι τραγικές και η ανάγκη να μετεγκατασταθούν με ασφάλεια και με εξασφάλιση συνθήκων ζωής είναι άμεση.
Εμείς λέμε ότι απαιτείται σύγκρουση με την πολιτική που γκετοποιεί και διαιωνίζει τις διακρίσεις σε βάρος των Ρωμά. Διεκδικούμε εξασφάλιση μόνιμης σταθερής δουλειάς με δικαιώματα, στέγαση με βάση τις ανάγκες τους, πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και παιδείας με παιδικούς σταθμούς. Διεκδικούμε ένταξη των παιδιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τμήματα βοηθητικής διδασκαλίας για τους ενήλικες, για να ξεριζωθεί ο αναλφαβητισμός, αλλά και να εξασφαλιστεί και ο σεβασμός στην κουλτούρα και στον τρόπο ζωής τους για την ουσιαστική κοινωνική τους ένταξη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τις ειδήσεις που συνεχίζουν να μας έρχονται από την Τουρκία σχεδόν 2 εβδομάδες μετά τον καταστροφικό σεισμό είναι πολύ δύσκολο να τις αντέξει κανείς. Πόσο μάλλον που οι περισσότερες εκτιμήσεις μιλούν για πολλαπλάσιο αριθμό θυμάτων, ακόμα και από αυτόν τον τεράστιο που ήδη έχει ανακοινωθεί, αφού δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα. Δεν θα επιτρέψουμε όμως τη θλίψη να μας αδρανοποιήσει, γιατί τώρα είναι η ώρα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να εκφραστεί η αλληλεγγύη προς τον τουρκικό και τον συριακό λαό. Από την πρώτη στιγμή, το ΚΚΕ κάλεσε σε στήριξη των πρωτοβουλίων των εργατικών σωματείων για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, διοργάνωσε αιμοδοσίες. Ήδη τα πρώτα φορτηγά με αυτό το τόσο απαραίτητο υλικό έχουν αναχωρήσει από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λέσβο και αλλού, συνοδευόμενα από μικρά σημειώματα με λόγια αλληλεγγύης, με παιδικές ζωγραφιές με ευχές, μηνύματα στήριξης του ενός λαού προς τον άλλο. Ενώ την Παρασκευή, ξέρετε, αναχώρησε και αντιπροσωπεία του ΚΚΕ για να εκφράσει την αλληλεγγύη των κομμουνιστών της Ελλάδας και συνολικά του λαού μας στο δοκιμαζόμενο γειτονικό λαό. Η αντιπροσωπεία μας έχει διμερείς επαφές με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, επισκέπτεται την Άγκυρα και στη συνέχεια τα Άδανα, έλαβε μέρος σε πολιτική εκδήλωση του ΚΚΚ Τουρκίας και επισκέπτεται σε συνέχεια άλλες σεισμόπληκτες περιοχές. Αυτή είναι η πραγματική αλληλεγγύη, η γνήσια αλληλεγγύη και όχι η υποκρισία των κυβερνήσεων. Ακόμα και το δράμα του τουρκικού λαού το βλέπουν σαν ευκαιρία, όπως λένε οι ίδιοι, χωρίς ντροπή, για να στήσουν ένα καινούριο παζάρι με σκοπό να προωθήσουν τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των 2 αστικών τάξεων και των αμερικανατοϊκών συμμάχων τους στην περιοχή. Από τη μια μέρα στην άλλη, είδατε, περάσαμε με τεράστια ευκολία από τους πυράβλους ταϊφούν που θα φτάναν μέχρι την Αθήνα, από τα F-16, από τα Ραφάλ, από τα θα έρθουμε νύχτα, στις αγκαλιές και στις φιλοφρονήσεις, αναβιώνοντας την πολύ γνωστή διπλωματία των σεισμών. Βέβαια, το έχουμε ξαναδεί το έργο και ξέρουμε ότι δεν θα δυσκολευτούν καθόλου να περάσουν με την ίδια ευκολία μετά και πάλι στο κλίμα της έντασης. Γιατί και στη μια και στην άλλη περίπτωση οι στόχοι τους και τα κριτήριά τους είναι ίδια. Είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση της κάθε αστικής τάξης στην περιοχή, η μοιρασιά της Λίας, δηλαδή του πλούτου των 2 λαών, με την κάθε αστική τάξη να επιδιώκει να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό κομμάτι για τον εαυτό της. Καμιά εμπιστοσύνη λοιπόν δεν πρέπει να τους δείξουν οι λαοί, αλλά πρέπει να τραβήξουν το δικό τους δρόμο μέχρι να γίνουν οι ίδιοι πραγματικά αφέντες στον τόπο τους και να οικοδομήσουν τη γνήσια ελληνοτουρκική φιλία, αυτή που δείχνουν και σήμερα ότι και θέλουν και μπορούν να οικοδομήσουν. Το ερώτημα όμως παραμένει αμήλικτο.
Πώς είναι δυνατόν μια χώρα, μέλος των G20, με οικονομική, στρατιωτική, πολιτική ισχύ, η οποία για λογαριασμό της αστικής της τάξης διεξάγει 3 ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και παζαρεύει με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία την αναβάθμιση του ρόλου της στην περιοχή, να μην μπορεί να προσφέρει ουσιαστική πρόληψη από καταστροφές, που είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή φυσικές καταστροφές θα συμβούν, αφού βρίσκονται και αυτοί σε μια σεισμογενή περιοχή. Και αυτό, ενώ είναι πλέον εφικτό με την ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνικής, να περιορίζονται οι ζημιές και οι απώλειες. Η απάντηση βρίσκεται στον ίδιο τον προσανατολισμό του αστικού κράτους, ενός κράτους εχθρικού και ανίκανου όταν πρόκειται για τα συμφέροντα και την ίδια τη ζωή του λαού, αλλά πολύ φιλικού και ικανού απέναντι στους κάθε λογής ομίλους, κατασκευαστικούς και άλλους, στους επενδυτές, σε εργολάβους και πάει λέγοντας. Τα σπίτια που κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα πριν καταρρεύσουν είχαν προλάβει και να αποφέρουν τεράστια κέρδη σε όλους αυτούς, με ελαχιστοποιημένο κόστος και με τη συνενοχή του κράτους. Ακόμα και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρύξει ο Ερντογάν του επιτρέπει να επισπεύσει τα συμβόλαια με τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που τρίβουν τα χέρια τους πάνω σε ερυπωμένες πολιτείες επενδύοντας την ανοικοδόμηση. Αυτός είναι ο καημός τους. Πώς θα βγάλουν περισσότερο χρήμα, περισσότερα κέρδη από το λαό να τα βάλουν στην τσέπη τους. Αντίθετα, παρά τις έκτακτες συνθήκες, κανένα ξενοδοχείο δεν έχει επιταχθεί από το κράτος για να μείνουν οι σεισμόπληκτοι. Τα κέρδη, βλέπετε, των μεγαλοξενοδόχων είναι ιερά ακόμα και τώρα. Αυτά αποκαλύπτει στο λαό με τη δράση του το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε με τις δυνάμεις του στις πληγήσεις περιοχές, ειδικά εκεί που το αστικό κράτος ήταν απόν, και συνέβαλε με τη δύναμη της οργάνωσης των κομμουνιστών για να σωθούν ζωές, για να έχει ο κόσμος ένα πιάτο φαρί. Ακόμα και τις μπαταρίες για τους φακούς τους οι διασώστες από τα μέλη του ΚΚ Τουρκίας τις αναζητούσαν. Γι' αυτό βρίσκεται στο στόχαστρο της κρατικής καταστολής του Ερντογάν, με μεγαλύτερη μάλιστα ένταση τώρα που η αγανάκτηση του λαού μεγαλώνει. Θέλουμε και εδώ να καταγγείλουμε την απαράδεκτη σύλληψη σκοπιμότητας 10 μελών και στελεχών του ΚΚ Τουρκίας στο Οσμάνιγε κοντά στα Άδανα, σε μεγάλη επιχείρηση των τουρκικών αστικών δυνάμεων κατά του κέντρου αλληλεγγύης στους σεισμόπληκτους που έχει οργανώσει το κόμμα. Φυσικά, οι σύντροφοί μας αφέθηκαν ελεύθεροι, τόσο γιατί δεν υπήρχε τίποτα να τους προσάψουν, όσο και κάτω από τις αντιδράσεις του κόσμου που βλέπει τους κομμουνιστές τόσες μέρες δίπλα του. Πόσο πιο εφθαρσός να ομολογήσουν όμως τι ήταν αυτό που τους ενόχλησε από την αιτιολογία που ξεστόμησε ένας από τους αστυνομικούς σε ένα από τα μέλη του ΤΚΠ που συμμετείχε στη διανομή της αλληλεγγύης. Του είπε, με τη δράση σου δείχνεις το κράτος ανίκανο. Το επιλεκτικά ανίκανο λοιπόν αστικό κράτος το έχουμε δει όμως τόσες και τόσες φορές και στη δική μας χώρα, σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις και φυσικά με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν. Και δεν μας καθησυχάζουν καθόλου οι διαβεβαιώσεις κυβερνητικών και ορισμένων επιστημόνων ότι εδώ είμαστε δήθεν καλύτερα προετοιμασμένοι ή ότι εδώ δεν πρόκειται να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Τα ισχυρίζονται αυτά όταν στη χώρα μας, που είναι πρώτη σε σεισμικότητα στην Ευρώπη, το 60% των κτηρίων είναι κατασκευασμένα χωρίς καθόλου αντισεισμικούς κανονισμούς.
ή με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959 που έχει τροποποιηθεί, αναθεωρηθεί τουλάχιστον 4 φορές από τότε. Ακόμα και αυτός ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτηρίων που θεσπίστηκε το 2001 έχει υλοποιηθεί μόνο στο 25% περίπου, χωρίς τα αποτελέσματα να έχουν μάλιστα δημοσιοποιηθεί. Κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες για την πρόληψη και διαχείριση των σεισμών παραμένουν υποστελεχωμένες, χωρίς τα αναγκαία μέσα και υποδομές, με ευθύνη πάλι όλων των κυβερνήσεων. Εγκληματικές είναι και οι ελλείψεις σε μηχανισμούς, σε εργατοτεχνικό προσωπικό, σε υλικοτεχνική επιτροπή στους δήμους και τις περιφέρειες για τις άμεσες επισκευές σχολείων, παιδικών σταθμών και άλλα. Δεν επιτρέπεται λοιπόν καμία υποτίμηση, δεν συγχωρείται κανένας εφησυχασμός. Με αυτό το σύστημα που εγκληματεί σε βάρος του λαού, με την πολιτική που υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις και τα διάφορα κόμματα, δεν χωράει κανένα συμβιβασμός. Αυτό είναι το δίδαγμα από τον φωνικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία, αλλά και από τις μεγάλες καταστροφές που γνωρίσαμε στη χώρα μας και που επιβεβαιώνουν το σύνθημα «Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό», με την οργανωμένη πάλη, την αλληλεγγύη και με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ στο πλευρό του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, και εδώ στο Χαλάνδρι, σε όλη την Αττική, σε όλη τη χώρα, οι εργάτες, οι άνθρωποι της βιοπάλης, οι νέοι και οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών έχουν τις δικές τους προτεραιότητες. Θέλουν να έχουν καλύτερη ζωή, με μια σταθερή και αξιοπρεπή δουλειά, ένα καλό μισθό, να μπορούν να απολαμβάνουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, παιδείας, να ζουν σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Και αυτά δεν πρόκειται να τους τα εξασφαλίσει καμιά κυβέρνηση, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε 2.500 χρόνια, γιατί όλοι αυτοί μια προτεραιότητα έχουν, την κερδοφορία των λίγων, αυτό δηλαδή που ονομάζουν ανάπτυξη, κρύβοντας ότι αυτή η ανάπτυξή τους δεν είναι για όλους. Όμως όλα αυτά που ποθούν οι εργαζόμενοι, δεν μπορεί μια ζωή να τα αφήνουν για μετά, για όταν και αν το επιτρέψουν, όπως λένε οι συνθήκες. Τώρα πρέπει να τα θέσουν στο επίκεντρο. Μπορούν λοιπόν να κάνουν την αρχή στηρίζοντας το ΚΚΕ στις εκλογές, και ξέρουν πως αυτή τους την επιλογή δεν θα τη μετανιώσουν, όπως συμβαίνει με τη στήριξη που έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, σε άλλα κόμματα. Γιατί ξέρουν πως το ΚΚΕ δεν θα τους κοροϊδέψει, δεν θα προδώσει τις προσδοκίες τους. Το ΚΚΕ θα αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις, αυτές που θα του δώσει ο λαός, για να δυναμώσουν οι αγώνες του, για να ακούγεται πιο δυνατά το δίκιο του, οι διεκδικήσεις του λαού μέσα και έξω από τη Βουλή, για να κατακτήσουμε έστω και την παραμικρή ανακούφιση, το παραμικρό δικαίωμα, όπως και το καταφέραμε σε αρκετές περιπτώσεις. Γι' αυτό όμως χρειάζεται πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Όλοι και όλες ξέρουν πως οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν κόβουν βόλτες από τη μια κοινοβουλευτική ομάδα στην άλλη, όπως συμβαίνει με τα άλλα κόμματα που μοιράζονται κοινή στρατηγική. Μένουν εκεί, σταθερά, στο πλευρό του λαού. Άραγε μπορούν να πούν το ίδιο και όσοι σκέφτονται να ψηφίσουν ξανά τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Όχι βέβαια. Καλούμε λοιπόν όλους όσοι ακόμα το σκέφτονται, αυτή τη φορά τη σκέψη να την κάνουν επιλογή, και την επιλογή πράξη.
να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι. Στο χέρι σας είναι να γίνει και στις βουλευτικές εκλογές αυτό που έχει γίνει, αυτό που εκφράζεται, όπου έχουν στηθεί κάλπες όλη αυτή την τετραετία. Στις φοιτητικές εκλογές με την νίκη της πανσπουδαστικής του ψηφοδελτίου που στηρίζει η ΚΝΕ, που γκρέμισε από την πρώτη θέση τη ΔΑΠ μετά από 36 χρόνια, αλλά και σε μεγάλα σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, όπου αλλάζει ο συσχετισμός, περισσότεροι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τους κομμουνιστές, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την πρωτιά της ΔΑΣ, της παράταξης στην οποία συμμετέχουν οι κομμουνιστές στο εργατικό κέντρο Αθήνας, το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας με ποσοστό πάνω από 31% και σημαντική άνοδο. Όλοι εσείς λοιπόν που αναγνωρίζετε τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, τις σωστές θέσεις των κομμουνιστών και τους στηρίζετε μέσα στο κίνημα, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, ολοκληρώστε αυτή τη στάση σας και με την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα στείλτε πολύ περισσότερους βουλευτές του ΚΚΕ στην Ελληνική Βουλή. Στηρίξτε, δυναμώστε ό,τι μαζί έχουμε χτίσει μέχρι τώρα. Γυρίστε την πλάτη στα κόμματα που θα υλοποιήσουν ακριβώς αυτή την πολιτική που προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε με τους κοινούς αγώνες μας χέρι-χέρι. Στηρίξτε το ΚΚΕ και για ένα παραπάνω λόγο, γιατί καταθέτει στο λαό το πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησής του με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, που φωτίζει ότι υπάρχει διέξοδος για αυτόν σε σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου. Γιατί δεν παίρνει μέρος στα παζάρια που γίνονται πίσω από την πλάτη του λαού για να κάτσει η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση στο σβέρκο του λαού που με μαθηματική ακρίβεια θα συνεχίζει από εκεί που τα έχει αφήσει η προηγούμενη, όπως γίνεται χρόνια τώρα. Είναι άλλωστε μεγάλες οι δεσμεύσεις των άλλων κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στο ίδιο το σύστημα και τις προτεραιότητές του, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, η περιβόητη πράσινη μετάβαση και πάει λέγοντας. Γι' αυτό το ΚΚΕ δεν το έχει κανείς στο χέρι. Γι' αυτό μπορεί να βρίσκεται σταθερά στο στρατόπεδο των πολλών, να καταθέτει όλες του τις δυνάμεις στους αγώνες του λαού και της νεολαίας μας. Γι' αυτό μπορεί να κοιτάει στα μάτια και να είναι με τους εκπαιδευτικούς που απήργησαν την Τετάρτη λέγοντας ναι στην ανάγκη να ενισχυθεί το σχολείο για να προσφέρει σύγχρονη μόρφωση σε όλα τα παιδιά. Ένα σχολείο των ίσων και των πολλών, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, που διαδήλωσαν μαζικά λέγοντας όχι στο σχολείο των κοινωνικών φραγμών, των πολλών ταχυτήτων της υποβάθμισης. Γι' αυτό το ΚΚΕ μπορεί να είναι αταλάντευτα με τους καλλιτέχνες που απήργησαν και χθες, που συνεχίζουν τους αγώνες πάνω από 50 μέρες, διεκδικώντας επιτέλους σεβασμό στον πολιτισμό, ανώτατη καλλιτεχνική εκπαίδευση, δημόσια, δωρεάν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κατοχήρωση μισθών και δικαιωμάτων. Και αυτό την ώρα που η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, με μοιρασμένους ρόλους από ό,τι φαίνεται, αξιοποιούν το θέμα που έχει προκύψει με το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα για να ανοίξουν ξανά το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, για το οποίο το φοιτητικό, το μαθητικό, το κίνημα των εκπαιδευτικών, των καλλιτεχνών, συνολικά το εργατικό λαϊκό κίνημα, έχει αποφανθεί εδώ και χρόνια φωνάζοντας «κάτω τα χέρια σας από το άρθρο 16». Γι' αυτό επίσης μπορούμε να είμαστε με τους συνταξιούχους
που διαδήλωσαν μαζικά στο κέντρο της Αθήνας την περασμένη Τρίτη, απαιτώντας ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς που εισήγαγε ο νόμος Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ και τον διατηρεί βεβαίως η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και μπορούμε να είμαστε με τους αγρότες που βρίσκονται και φέτος στις πλατείες των χωριών τους, στις εθνικές οδούς, μέσα στο κρύο, παλεύοντας για την επιβίωσή τους. Φίλες και φίλοι, παλέψτε λοιπόν με το ΚΚΕ. Ισχυροποιήστε το σε όλες τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας. Για να είστε εσείς οι ίδιοι, ο ίδιος ο λαός αύριο πολύ πιο δυνατός. Για να δυναμώσει η προοπτική των μεγάλων ανατροπών που έχουμε ανάγκη και εμείς και τα παιδιά μας. Μόνοι τους και όλοι μας. Τέρμα οι διπλοί εκβιασμοί. Κάτω τα ψευτοδιλήμματα. Μπορούμε να κάψουμε τα αντιλαϊκά του σενάρια. Μπορούμε να βαδίσουμε χέρι-χέρι στο δρόμο της τιμής και του χρέους, στο δρόμο της ελπίδας, στο δρόμο του αγώνα, για να κατακτήσουμε το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, το σοσιαλισμό. Μια νέα κοινωνία δικαιοσύνης, ευημερίας, ισότητας για όλους και όλες, με ειρήνη και ανάπτυξη για τους πολλούς. Γεια σας! Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Προχωράμε μπροστά.